Η προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας για περαιτέρω επέκταση της επιχείρησης Ελευθερία με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται. Για αυξημένα ποσοστά εμβολιασμού στα Χανιά και ικανοποιητικά στα νοσοκομεία της Κρήτης, μίλησε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, που επισκέφθηκε το μεσημερί το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Δίνουμε μεγαλύτερα οικονομικά κίνητρα και πραγματικά ελπίζω ότι οι συνάδελφοί μου θα εμβολιαστούν για να είναι ασφαλείς οι ίδιοι, ασφαλείς οι δικοί τους και ασφαλείς όλη στην κοινωνία. Η κυρία Γκάγκα σχολίασε ότι απαιτείται ενότητα μεταξύ των υγειονομικών και του συνόλου της κοινωνίας, καταδικάζοντας διχαστικές λογικές. Να μην είμαστε χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να είμαστε ασφαλείς και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο μέλλον με ασφάλεια. Στη συνάντηση εργασίας της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας με τη διοίκηση και εκπροσώπους των γιατρών και εργαζομένων στο νοσοκομείο Χανίων, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των κλινικών και πώς έχουν επηρεαστεί τα δύο χρόνια της πανδημίας. Υπάρχει κόσμο στα νοσοκομεία να αντιμετωπίσει την πανδημία και να σχεδιάσουμε ακόμη καλύτερα το αύριο. Δηλαδή, όταν με το καλό λήξει η πανδημία και είμαστε όλοι εδώ για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες σε όλους τους ασθενείς, που το κάνουμε και τώρα φυσικά. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα τόνισε τη σημασία της καλής διασύνδεσης των νοσοκομείων της περιφέρειας με αυτά των μεγάλων αστικών κέντρων, όπως και της λειτουργίας του ψηφιακού φακέλου, ώστε να εξασφαλίζεται καλή συνεργασία πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Δουλεύουμε επίσης πάρα πολύ το φάκελο από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, μια οργάνωση στις διακομιδές, όλα αυτά που ενδιαφέρουν τον ασθενή και τους υγειονομικούς, ώστε να υπάρχει πολύ καλή κάλυψη, φροντίδα, υγεία σε όλη την Ελλάδα. Την Μίνα Γκάγκα υποδέχτηκαν στο νοσοκομείο η διοικήτρια της Υπεκρήτης Λένα Μπορμπουδάκη, ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος Γιώργος Μπέας, εκπρόσωποι τοπικών αρχών και βουλευτές.